Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, τον γνωστό δημοσιογράφο. Θα τον συναντήσουμε στην περιοδία του στην Κρήτη. Τον βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας, έστω και μέσω Skype. Είδατε όμως ότι η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε μαζί, κύριε Κούλογλου. Βεβαίως βρίσκεστε στην Κρήτη για την Νονά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κάνω την περιοδία που έκανα και στην Βόρεια Ελλάδα, είχα έρθει και στη πόλη σας. Και συνεχίζω φυσικά την παρουσίαση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και σήμερα είναι γεμάτο, είμαι στο γονάγιο Νικόλαο, το Λασίθι της Κρήτης. Είναι φυσικά η αίθουσα, πολύ ενδιαφέρον από το πόσο. Η Νονά, λοιπόν, κύριε Κούλογλου, παραμένει βεβαίως επίκαιρο το θέμα της ταινίας σας. Αναφέρετε βεβαίως στην κυρία Μέρκελ, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Παραμένει λοιπόν επίκαιρο και μετά τις ευρωεκλογές. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όλοι μας συνεχώς. Ναι, είναι ένα θέμα διότι παρότι όπως άλλωστε είχε προβλέψει και το ντοκιμαντέρ, η πολιτική της Μέρκελ δημιουργεί ευρωσκεπτικισμό σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα των εκλογών το έδειξαν αυτό. Το Βερολίνο δεν φαίνεται αποφασισμένο να πάρει σοβαρά το μήνυμα των εκλογών και να αλλάξει πολιτική. Να αλλάξει πολιτική δηλαδή όπως τη συνιστούν όλες οι πλευρές, δηλαδή να ρίξει χρήμα στην αγορά, να αφήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ρίξει χρήμα στις επιμέρους οικονομίες για να υπάρξει αναθέρμανση της οικονομίας. Επιμένει ένα μοντέλο αυστηρής λιτότητας που έχει δημιουργήσει αυτά τα γνωστά προβλήματα σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου και που ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα. Κυρίως βεβαίως στην Ελλάδα. Πάντως, κύριε Κούλογλου, φαίνεται ότι το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε έτσι όπως θα θέλατε να περάσει στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, ο κόσμος είπε. Και έτσι και αλλιώς. Και τους μεν και τους δεν. Κοιτάξτε, ήταν μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Πυρηνομαχία. Ήταν μια νίκη σε όλα τα σημεία. Δεν ήταν νίκη στο πρώτο των ευρωεκλογών. Ήταν νίκη στην περιφέρεια όπου παίχθηκε πολιτικό παιχνίδι, δηλαδή στην περιφέρεια της Αθήνας και μάλιστα νίκη απρόσμενη. Ήταν επίσης πολύ σημαντική η επιτυχία στο Δήμο της Αθήνας και σε διάφορους άλλους Δήμους. Σε σχέση με τις προηγούμενες, από το προηγούμενο αποτελέσμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά δεν ήταν νοκάουτ. Ναι. Ήταν μια νίκη σε όλα τα σημεία, αλλά στην πυγμαχία υπάρχει και το νοκάουτ. Δεν ήταν νοκάουτ και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βελτιωθεί από τη δική του πλευρά. Βεβαίως υπήρξε πάλι και ένα κύμα εκφοβισμού. Σας θυμίζω ότι μην κοιτάτε στις τηλεοράσεις την επαρχία που περιέργως, αλλά και όχι περιέργως, κρατάνε περισσότερο την ιδεολογία. Στην Αθήνα υπήρξαν δελτία ειδήσεων πριν από τις εκλογές, τα οποία προέβλεπαν και αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει καταστροφή, όχι μόνο στην Ελλάδα, βιβλική καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, δευτέρα παρουσία. Και αυτό πάλι έπαιξε και το δικό του ρόλο. Έτσι είναι. Ναι. Είναι γνωστά αυτά και βεβαίως έχουν κατηγορηθεί και συνάδελφοί μας για αυτήν την υπόθεση. Μα κοιτάξτε, υπήρχε η δελτίο ειδήσεων και ντοκιμαντέρ εντός εισαγωγικών, το οποίο έλεγε ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα θα μεταφορθεί στην Ευρωζώνη και θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Η κατάρρευση της Ευρωζώνης θα οδηγήσει στην κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας, από εκεί θα πάει στην Κίνα και θα καταρρεύσει όλος ο κόσμος. Αυτό τώρα, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, δεν υπάρχει στην ιστορία της διεθνούς τηλεόρασης κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον σε δημοκρατικά καθεστώτα και δημοκρατικές τηλεοράσεις. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές την τουρκική τηλεόραση πώς καλύπτει τις εκλογές, ούτε ο πιο φανατικός Ισλαμιστής οπαδός του Ερντογάν δεν θα είχε τολμήσει να παρουσιάσει ένα τέτοιο δελτίο ειδήσεων πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, που δεν είναι και τόσο αναπτυγμένη από πλευράς πολιτικού πολιτισμού όπως είμαστε εμείς. Έτσι είναι. Κύριε Κούλογλου, τι θα γίνει τελικά με